Τρεις μέρες πριν τις εκλογές τη Κυριακής, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλο είναι μαζί μας σήμερα στο Δαλτίο, συνδέαμαστε αμέσω. Καλησπέρα σας κύριε Βελόπουλο. σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε παλιού. χαιρετώ βέβαια τους μυρμηδόνε τη Να είστε καλά. Καθ' όλη τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα έχετε εκφράσει την άποψη ότι δεν θα συνεργαστείτε με κανέναν. Αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να συνεργαστεί με τον κύριο Βελόπουλο, είναι ο κύριο Μητσοτάκη, λέει ο Λέξη Τσίπρα. Με ποια επιχειρήματα καταρρύπτεται αυτή την ώρα αυτό το ενδεχόμενο, κύριε Βελόπουλε. Πλέον άρχισα να, άρχισα να μην παίρνω στο σοβαρά τον κύριο Τσίπρα, γιατί πάει από γκάφα σε γκάφα και από δήλωση ανασφάλεια σε δήλωση πανικού και απελπισία. Δεν χρειάζεται καν να σχολιάσει τον κύριο Τσίπρα σχολιάζει ο ίδιο τον εαυτό του. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Δηλαδή, τι να συζητά για τον κύριο Τσίπρα. Χθε έλεγε άλλα, σήμερα λέει άλλα. Έκανε και προσκλητήριο, λέει, σε οποιοδήποτε ψηφοφόρο να τον ψηφίσει. Δεν θα ασχοληθώ πραγματικά. Κουράστηκα να ακούω ανοησίε σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Έχουμε ακούσει τέρατα και οπότε το πω Τον αφήνω στην απελπισία, στον πανικό του, ίσω και στη σύγχυσή του. Γιατί αυτά που λέει είναι αποτέλεσμα μια σύγχυση που έχει και ο ίδιο. Το πω Έτσι κι αλλιώ. Γιατί να μην θα συνεργαστείτε α... με τη Νέα Δημοκρατία, να κύριε, κύριε Βελόπουλε, γιατί, γιατί ένα εγώ... πολίτη ε... να πιστέψει διότι... κάτι αντίθετο. Διότι εγώ προέρχομαι από τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία πρόδωσε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ τη Μακεδονία. Δεν θα μπορούσα να επιστρέψω σπίτι μου στη Μακεδονία που αγαπάω και λατρεύω. Είμαι Μακεδόνα, είμαι απαρχιώτη και δεν ξεχνάω τη Μακεδονία μα. Ναι. Την ελληνική μία και μόνη Μακεδονία. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο και δεν μου αρέσει να αυτοδιαψεύδομαι. Θέλετε όμω και, και κάτι. μια ασφαλή χώρα, κύριε Βελαόπουλε. Έχετε εκφραστεί πάνω σε αυτό. Και έχουμε δει το σποτ το σημερινό τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε πλάνα από τον φράχτη του Εύρου, Ραφάλ. Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά τη, λέει το σποτ. Αμφισβητείτε όλα αυτά, δεν συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Παρα, παραμύθια τη χαλιμά, γιατί και τα Ραφάλ ήταν δική μα πρόταση. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό και τον ενημέρωσα. Και ο φράχτη ήταν δική μα επιλογή. Μισό λεπτό. Όχι, αναγκάζονται να το κάνουν γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια ανασφάλεια στον ελληνικό λαό. Ελάτε λίγο στο κέντρο τη Αθήνα, ελάτε στη Θεσσαλονίκη, στην Κασάνδρου και στη Μητροπόλεω, ή αν θέλετε καλύτερα στη Γιάννη Τσόν, την οδό τι γίνεται με του λαθρομετανάστε. Αυτά τα παραμύθια τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχά, ο φράχτη είναι το 1 πέμπτο του κανονικού φράχτη. Μην, ε, δεν έχει τελειώσει, ούτε μπορεί να τελειώσει. Τόσα χρόνια τον τεγάνε, το τον κάνει. Όσο καταλαφάλει, δική μα πρόταση ήταν και το είχα και στη Βουλή. Δεν θα μείνω εδώ. Εγώ με, εμένα με φοβίζει κάτι άλλο. Βέβαια, έμαθα σήμερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάτι. Κάτι είναι και αυτό. Εδώ και περίπου 1,5 μήνα φωνάζω για νοθεία εκλογέ. Δεν μ' ακούγε κανεί. Εμεί ετοιμαστήκαμε σε ελληνική λύση. Σα το λέω για πρώτη φορά δημόσια. Ναι. Έχουμε πάνω από 8.000 ανθρώπου με τάμπλετ για την ημέρα των εκλογών. Θα καταγράφουμε όλα τα αποτελέσματα σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Θα τα φωτογραφίζουμε. Γιατί φοβόμαστε την οθεία τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έμαθα ότι και ο... και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κάτι παρεφερέ. Ναι. Θα έχει βέβαια παραπάνω η άτομα από ό,τι μα είπανε. Α... Αλλά είναι καλό, όχι ηλεκτρονικά, την ώρα που γίνεται η καταμέτρηση, γιατί μετά στην πορεία θα γίνει η νοθεία. Εκείνη τη στιγμή θα έχουμε φωτογραφικό υλικό του πώ ψήφισαν, ποιοι ψήφισαν, τι πήραμε και τι δεν πήραμε. Σε και κάθε εκλογικό εκεί. κέντρο θα το κάνετε αυτό. Σε κάθε εκλογικό κέντρο. Δεν θα αφήσουμε ούτε μία ψήφα... ψήφο χαμένη του ελληνικού λαού να πάει στα σκουπίδια. Και για μένα. Πολιτικά, επαναλαμβάνω, ω Βελόπουλο, θεωρώ ότι η επιλογή τη Νέα Δημοκρατία θα είναι τραγική για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Mm. Άκουγα τον καλό συνάδελφο προηγουμένω. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι απίστευτα όλα αυτά που λέγονται. Όλα πάνε καλά, θα τα κάνουμε την επόμενη τετραετία. Μα αν δούμε τι λέγαν προεκλογικά στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν κάνει τίποτα από όσα είχαν υποσχεθεί. Μα τίποτα, όταν λέω τίποτα, τίποτα. Τουναντίον, δανείστηκαν 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Δανείστηκαν και από τα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν πάρει τι συντάξει. Δεν το λέει κανένα αυτό. Η επιστολή του Αλέκου Παπαδόπουλου, ξέρετε τι λέει, Ότι έχουν πάρει 46 δισεκατομμύρια αποθεματικά από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα έχουν δανειστεί. Θα τα δώσουν αργότερα. Πώ θα τα δώσουν, πότε θα τα δώσουν, με ποιο τρόπο θα τα επιστρέψουν. Κλέβουν του Έλληνε και οι Έλληνε του ξαναψηφίζουν. Θέλω λοιπόν 21 Μαου οι Έλληνε να καταλάβουν, άσχετα αν είναι κομμουνιστέ, αν είναι δημοκράτε, αν είναι δεξιά, αν είναι πασόκοι, δεν με νοιάζει δικό, μα είναι, τι είναι, ψήφισαν. Οι πατριώτε Έλληνε να ψηφίσουν την ελληνική λύση. Εγώ αυτό θέλω και πιστέψτε με, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, σήμερα ήμουν στο Μέγκα το πρωί, κύριε Παλιού. Κύριε Βελαούπουλε, ειλικρινά... θέλω να πάω εκεί ακριβώ, που ήσασταν το πρωί και το τι είπατε, έτσι. Γιατί λέτε ότι ο λόγο των μεγάλων κομμάτων περιλαμβάνει πυροτεχνήματα. Δεν συμφωνείτε με τα προγράμματά του. Λέτε ότι λένε ψέματα και δεν μα εξηγούν πού θα βρουν τα χρήματα. Μόλι λοιπόν σήμερα σύγνω. το πρωί, αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο. Μόλι σήμερα Αφού το πρωί το είπατε ότι μπορείτε να δώσετε 3.000 ευρώ σε συνταξιούχου. Σύνταξη. Πρόγραμμα... Ακούστε με, κυρία Παλίου, μισό λεπτό. Είναι Εγώ υλοποιήσιμη αυτή Αυτό πρόγραμμα... η εξαγγελία. Μπορώ να μιλήσω. Σα ακούμε. Αυτό είναι πρόγραμμα κόμματο τη Νέα Δημοκρατία, 20 σελίδε. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και άλλε 30 του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι θα κάνουμε εμεί. Και το έχω πει χίλιε φορέ. Εξόριξη φυσικού αερίου και σύνδεση του... τη ποιότητα αυτή, δηλαδή του ποσότητα των χρημάτων με τα ασφαλιστικά ταμεία. Ό,τι κάνει η Νορβηγία. Δεν, δεν την Αμερική εγώ. Δηλαδή, τι έκαναν οι Νορβηγοί πέραν χιλιάδε ευρώ σύνταξη. Να σου πω εγώ. Σύνδεσαν τι εξορίξει με, ακούστε τώρα, τα ασφαλιστικά του ταμεία. Δηλαδή, γιατί δεν λέει κανένα δημοσιογράφο ότι το ασφαλιστικό ταμείο του Καναδά είναι μέτοχο του Ελευθέρω Βενιζέλο στο αεροδρόμιο το ελληνικό. Δεν μπορούσε να είναι το ΙΚΑ Μπορεί μέτοχος. να γίνει αυτό. Εκτερνής... Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν αποφάσει. Δηλαδή, τι μπορεί έλεγχο, να φτάσει η το... σύνταξη 3.000 ευρώ στην Ελλάδα. Μακάρι εγώ λέω, αλλά ε, πώ θα γίνει. Κύριε Παλιού, μάλλον δεν μπορούμε να συνοηθούμε μισό λεπτό. Γιατί μάλλον δεν τα πάει καλά εγώ ή κάτι δεν το πάει καλά. Όχι, όταν εγώ δεν εσεί Σα λέω, όταν συνδέει. Μα οι άλλοι δεν θέλουν εξορίξει. Εμεί θέλουμε να κάνουμε εξόριξη και να παίρνει 3.000 ευρώ συνταξιούχο. Όπω παίρνει στην Νορβηγία. Το κάνουν ήδη. Το κάνουν ήδη. Αλλά με σχέδιο ναι. επενδυτικών προγραμμάτων, όχι δανεισμού από τα ασφαλιστικά ταμεία να μην έχουμε χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σα είπα, το ασφαλιστικό ταμείο του Καναδά είναι μέτοχο που στο ελευθέρω Βενιζέλο και βγάζουν λεφτά. Δεν μπορεί το κάνει το δικό μα ασφαλιστικό ταμείο. Αλλά τι κάνουν, αυτοί, ξέρετε. Πάνε από τα ασφαλιστικά ταμεία και παίρνουν τα λεφτά και δίνουν επιδόματα. Ενώ άλλο να δίνει επίδομα και άλλο να επενδύει. Mm -hmm. Και το επίδομα είναι και δανεικό. Πρέπει να τα πιστέψει τα λεφτά πίσω. Mm -hmm. Είναι τα εγκληματικά λάθη που κάνουν γιατί δεν ξέρουν να διαχειριστούν χρήματα. Δεν είχαν ποτέ τους στη διαχείρισή του χρήματα. Γιατί διαχειρίζονται δανεικά. Εγώ τουλάχιστον και είμαι περήφανο γι' αυτό. Εργάζομαι, δουλεύω, παράγω. Έχω 500 εργαζόμενου στον όμιλό μα που σημαίνει πολύ απλά ξέρω να βγάζω χρήματα. Ε, αυτοί δεν ξέρουν. Εμεί ξέρουμε. Και κάτι ακόμα. Κάτι που πραγματικά ενόχλησε πολλού ίστας Αθήνα. Mm -hmm. Είπα, θα απολύσω 2.300 όχι εργαζόμενου, όχι αξιοκρατικά, διορισμένου από τα κόμματα στι ανεξάρτητε αρχέ. Αυτοί οι 2.300 εργαζόμενοι, ξέρετε πώ αμείβονται, κυρία Παλιού, με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τη Τόσο μα κοστίζουν. Αν εγώ πάρω το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και το επενδύσω στην κτηνοτροφία, στην αγροτική οικονομία και στην αλληλεία, mm -hmm. μου δίνουν υπεραξία από τον πρώτο χρόνο 6 ευρώ. Δηλαδή, 1 προς 7. Δηλαδή, 6, 1 προς 6. 6 δις. Τον επόμενο χρόνο άλλα 6 δί. Έτσι βγάζεις λεφτά, κύριε Παλιού. Όχι ναι. διαχειριζόμενο στα δανεικά. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε πρόταση. Μιά και λοιπόν, κάτι... μιλάτε και απευθύνεστε σήμερα στους κατοίκους της περιφέρειας στερεάς. Που έχουμε πάρα πολλού αγρότε εδώ στην περιοχή μα, κύριε Βελαόπουλο, και εσεί δίνετε έμφαση στο πρόγραμμά σα στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Θέλω να μα εξηγήσετε εν συντομία πώ θα, θα το καταφέρετε αυτό, πώ θα αναπτυχθεί, γιατί υπάρχει και ένα ακόμη παράγοντα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν βλέπουμε να ασχολούνται ε, ούτε σε αυτή την προεκλογική περίοδο οι πολιτικοί αρχηγοί, που είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Γιατί για να αναπτυχθεί ο πρωτογενή τομέα, πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι να εργαστούν. Ε. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μα. Ότι εσεί λέτε αυτά που λένε τα συστημικά μέσα, ενώ εγώ λέω κάτι άλλο. Υπάρχει εναλλακτική ποιοτική καλλιέργεια. Λιγότερα στρέμματα, περισσότερη απόδοση. Αυτό που κάνω εγώ στι επιχειρήσει μου, κυρία Παλιού. Δεν το δέχομαι αυτό, αυτό το... κύριε Βελόπουλο. Ότι Αντί... λέω ότι λένε τα Άλλον συστημικά λέω, μέσα, γιατί εγώ ζω στην ελληνική περιφέρεια. Η οικογένειά Άλλον μου είναι αγροτική και, και, ξέρω τα προβλήματα. Κύριε Παλιού, επιτρέψτε, επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου λίγο. Προέρχομαι από αγροτική Δεν περιοχή, από τον Αξό και τον παλιό Μιλότοπο που έχουμε ροδάκινα. Αμφισβητείτε ότι έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών, κύριε Βελόπουλο. Αμφισβητώ ότι ο Έλληνα είναι τεμπέλη. Ακούστε λίγο, αν του δίνει 20 ευρώ μεροκάματο, θα πάτε να δουλέψετε εσεί. 40 το είναι το, πάνω, πάνω, το, μεροκάματο. Σήμερα. 40, θα πάτε να δουλέψετε εσεί. Γιατί δεν πρέπει να πάει, να πάει το παιδί. Να σα εξηγήσω εγώ. Γιατί είναι εγώ εποχική είναι εργασία. Ακούστε με. Mm -hmm. ακούστε, με. λίγο. Ναι. Είναι εποχική εργασία, σα λέω, που σημαίνει δουλεύει δύο-τρει μήνε και μετά είσαι άνεργο. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνει το κράτο, να επιδοτήσει την εργασία. Τι κάνουν αυτοί, επιδοτούν την ανεργία. Ναι. Εγώ, αν είσαι άνεργο, θα σου πω: Θα πάω να δουλέψει στο χωράφι, θα παίρνει τα 50 ευρώ και θα επιδοτώ εγώ με άλλα τόσο για να παίρνει τουλάχιστον 2.000 το μήνα. Δεν είναι δυνατόν να στέλνει ένα παιδί που να παίρνει 40 ευρώ, να δουλεύει ένα μήνα, να παίρνει 1.200 ευρώ, τρει μήνε, 3.000, 4.000 και μετά ναι, να ναι, κάθεται. Θα συμφωνήσω. Αυτή Καταλάβατε. είναι μια πολύ σωστή πρόταση, η οποία μπορεί μα, να, ναι, να είναι έχουμε Την έχουμε κάνει επίσημα mm -hmm. στο Υπουργείο Εργασία. Δεν μα δεν ακούν ποτέ. Όπω είπα το εξή, δεν μπορεί σήμερα η Ελλάδα να έχει απώλεια. Ακούστε, γάλακτο. Η φέτα γίνεται με συγκεκριμένο ντόπιο γάλα. Ναι. Και τώρα που μιλάμε, δεν έχουμε γάλα. Άρα η φέτα που είναι pop δεν θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Και θα καλυφθεί από ποιου, του Γάλλου, του Δανού, του Γερμανού, του Αιγύπτιου. Λέω λοιπόν, βοηθήστε τον κτηνοτρόφο να παράγει γάλα και κρέα. Σφάξανε 870.000 ζώα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πρόβατα, σφάχτηκαν, κατσίκε, 535.000 ζώα σφάχτηκαν γιατί δεν μπορούν να τα ταΐσουν. Γιατί άκουγα ότι η κρίση είναι εισαγόμενη. Και εδώ λένε ψέματα. Ξέρετε γιατί. Γιατί στην Ιταλία ο αγρότη και ο δεν πληρώνει ειδικό φόρο καυσίμων. Παίρνει αφορολόγητο πετρέλαιο. Παίρνει αφορολόγητη βενζίνη. Μπορεί να καλλιεργεί λοιπόν πιο φθηνά, πιο χαμηλά και πιο πολύ σημαντικά κερδοφόρα. Όταν εγώ για να φέρω το δικό μου προϊόν, τη Λαμία θα πληρώσω νταλίκα, μεταφορικά δηλαδή, διόδια, και καύσιμα πετρέλαιο και άλλο δεν έχει αυτά τα έξοδα, έχει τα μισά, είναι πιο ανταγωνιστικό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και τα έχω πει χίλιε φορέ. Αλλά το πρόβλημα με αυτού είναι ότι δεν ακούν. Δηλαδή, εγώ για να μεταφέρω τα δικά μου προϊόντα από τη Θράκη, λογικό είναι να πληρώνω μεταφορικά, να πληρώνω την μεταφορά αλλά και το, το logistic. Αυτά είναι έξοδα. Πηγαίνουν πάνω στο προϊόν. Και όταν εγώ έχω ακριβό ρεύμα γιατί τα παίρνουν οι ολιγάρχε, μεταφέρω αυτή την αξία τη διαφορά πού και στο μαγαζί που το πουλάει. Γιατί έχει ρεύμα το μαγαζί και είμαστε το πιο ακριβό ρεύμα. Άρα θα πάει στο προϊόν πάλι η ακρίβεια. Να και η ακρίβεια πώ γίνεται. Να. Αυτά είναι μερικά απλά παραδείγματα τη αγορά που γνωρίζω. Mm -hmm. Γιατί ασχολούμαι με την αγορά. Ξέρω τι σημαίνει αγορά. Και επιμένω, μπορώ το συνταξιούχο να του δώσω μια πολύ καλή σύνταξη. Αν συνδέσω, με αφήσουν οι πολίτε και να ψηφίσουν, να συνδέσουν τι εξορίξει με το ασφαλιστικό του τομέα. Μάλιστα. Για να σα αφήσουν, λέτε δεν σα αφήνουν, μήπω θα έπρεπε να συνεργαστείτε με κάποιον τελικά. Ενώ να με ψηφίσουν, αυτό εννοώ, το αφήσουν έχει να κάνει με την ψήφο. Αν με ψηφίσουν και εκείνο κυβέρνηση, ακούστε, αν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να κάνει εξορίξει, θα έκανε. Δεν θέλει. Γιατί καθυστερούν επίτηδε και τα τρία κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκιο Σύνδεση. Το είπαν εξέλιγμα πριν δύο μήνε. Πάνε σε συνεργατάσταση με την Τουρκία. Θέλουν το χρήμα του ελληνικού λαού, 500 δισεκατομμύρια ευρώ, όπω λέει το Γεωλογικό Πανεπιστήμιο του Χιούστον, το μεγαλύτερο που ασχολείται με υδρογονάνθρακε του κόσμου από τα μεγαλύτερα. Και οι υπόλοιποι 500 δι είναι χρήμα του ελληνικού λαού. Να τα μοιραστώ με τον Τούρκο ο Χριστό, η Παναγία και όλοι οι Άγιοι μαζί. Όχι, θα τα δώσω στου Έλληνε. Είναι δικά του λεφτά και δεν τα μοιράζομαι με κανέναν Τούρκο. Και το έχω πει χίλιε φορέ. Και θα το ξαναπάω ακόμη μια φορά. Πρέπει 21 Μαου να καταλάβουν κάποιοι γιατί είναι πολύ επικίνδυνε οι μέρε οι επόμενε σε σχέση με τα λατουρκικά. Έρχονται δύσκολε μέρε. Προειδοποιούσα από το 20. Πίνα, κρίση, ενέργεια του τα έλεγα. Δεν μ' άκουγαν. Πάνε και βάζουν σε όλα τα βουνά τη Ελλάδα. Ξέρετε ότι οι ανεμογεννήτριε αυτέ δεν αποθηκεύουν το ρεύμα και απλά γύρω, 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 γυρίζουν, γυρίζουν χωρί να αποθηκεύσουν ρεύμα. Τέτοιε κάνω εγώ αυτέ τι ανεμογεννητρίε. Ναι. Οι οποίε έχουν και τοξικά απόβλητα μέσα. ή έχουν απόβλητα που δεν ανακυκλώνονται. Δεν τα λέει κανένα σε αυτά. Πληρώνουμε 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρόστιμα, κύριε Απαλιού. Ξέρετε γιατί. Γιατί πήγαν και βάλαν στο Μέναλο σε μια Natura περιοχή, πήγαν και βάλαν παράνομα οι κύριοι τη Νέα Δημοκρατία του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτού έχουμε να κάνουμε. 100 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια κόψαν από του συνταξιούχου. Καταλαβαίνετε, τα δίνουμε γιατί οι ανεμογεντριάδε οικονομάνουν λεφτά. Και μέσα στη ΔΕΗ σα, πάρτε μια απόδειξη τη ΔΕΗ, γράφει ΕΤΜΕΑΡ. Είναι περίπου το 40% τη αξία τη απόδειξη που παίρνετε. Δηλαδή το ΕΤΜΕΑΡ είναι λεφτά που πηγαίνουν σε πέντε ολιγάρχε που έχουν ανεμογεννήτριε. Ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Γιατί, αναρωτιέμαι, γιατί, γιατί αν τα πληρώνει ο ελληνικό λαό αυτά. Βάζει τα λεφτά ο Έλληνα από την τσέπη του, δίνει ένα δι και επιστρέφουμε τα Ελληνικά Δημοκρατία τα εκατοκτομμυριαπίσα με επιδόματα. Είναι σοβαρή διαχείριση χώρα αυτή. Όχι, έχω άλλη άποψη. Πιστέψτε με. Τελείω διαφορετική. Και ένα τελευταίο έτσι για προ του πολίτε τη περιφέρεια στερά, Γιατί να σα επιλέξουν την Κυριακή, κύριε Βελόπουλε, Γιατί βλέπουμε και πολύ έντονο είναι το φλερ τώρα των κομμάτων των υποψηφίων αυτέ τι μέρε προ όλου του ψηφοφόρου και προ την Χρυσή Αυγή. Ε, αλήθεια, εσεί θέλετε του ψηφοφόρου τη Χρυσή Αυγή. Εγώ θέλω να, να, με ψηφίσετε ακόμα κι εσεί. Οποιοδήποτε με ψηφίζει είναι καλοδεχούμενο. Να γιατί δηλαδή, αν με ψηφίσετε εσεί, θα μου πάει, θα είναι άσχημα ή οποιοδήποτε που μουνιστεί αριστερό, δεξιό, πατριώτη. Αν είναι πατριώτε όλοι οι Έλληνε και ενώσουμε δυνάμει, μπορούμε να αλλάξουμε την πατρίδα. Κάθε ψήφο σε μικρό υποκομματίδιο κομματίδιο που έφτιαξε η οποιοδηποτε που αριστερο Δημοκρατία. Γιατί αυτά τα υποκομματίδια τα έφεξε η Νέα τα υποκομματιδια τα εφτιαξε επίτηδε για να μείνουν εκτό Βουλή λόγω του εκλογικού νόμου, πηγαίνει άδικα. Είναι ψήφο προ τη Νέα Δημοκρατία. Καλό λοιπόν του ψηφοφόρου των υποκομματιδίων κομματιδίων που είναι αγνοί πατριώτε να ψηφίσουν την ελληνική λύση. Αλλιώ ψηφίζουν έμεσα Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, κύριε Βελόπουλε. Καλή ε, λοιπόν, επιτυχία, καλή θερμά. δύναμη. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ.